Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, αλλά και για τις παρεμβάσεις που έγιναν από όλους τους εκπροσώπους που έδωσαν ζωντανά την κατάσταση στους χώρους, που είναι άλλωστε και το αντικείμενο της σημερινής μας σύσκεψης και της σημερινής μας συνάντησης. Να πω για άλλη μια φορά ότι αυτό που υπολογίζουν αυτοί που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα μέχρι σήμερα και τα αστικά κόμματα που έχουν χειριστεί τις τύχες αυτού του τόπου και αυτού του λαού είναι μόνο το μεγάλο κεφάλαιο, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν υπολογίζουν, ούτε σκέφτονται, ούτε στο σχεδιασμό τους έχουν να βάλουν και να ψηφίσουν νόμους που θα υπηρετούν τον εργαζόμενο λαό, για παράδειγμα τους ξενοδοχοϋπάλληλους, για παράδειγμα τους ξεναγούς, για παράδειγμα τους μάγειρες και τους εργαζόμενους στην εστίαση, άλλους κλάδους εργαζομένων, τους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ζεστό χρήμα και φασαρία στη Βουλή γίνεται για το πού θα πάει αυτό, ακόμα και από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα γνωστά που έγινε ο τσακωμός ο μεγάλος ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία, το ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, άλλα κόμματα, ήτανε για το πού θα μοιραστούν στους μεγάλους. Σε ποιους εφοπλιστές, σε ποιους μεγαλοβιομήχανους, σε ποιους μεγαλέμπορους, σε ποιους τραπεζίτες θα πάνε αυτά και θα περάσουν νόμους. Αυτό είναι η ουσία. Και αυτό ο εργαζόμενος λαός πρέπει να το συνειδητοποιήσει. Δεν είναι τυχαίο, για παράδειγμα, ότι πήραν σπουδαίες κατακτήσεις των εργαζομένων που έχουν γίνει, που έχουν κατακτηθεί μέσα από σκληρή ταξική πάλι τις προηγούμενες δεκαετίες, στα παλιά χρόνια, που και το κίνημα ήταν δυνατό, πιο δυναμικό, οργανωμένο, που και το ΚΚΕ ήταν πιο δυνατό, που υπήρχαν και άλλες συνθήκες διεθνώς, άλλος συσχετισμός δύναμης με την ύπαρξη χωρών που τέλος πάντων έδιναν το παράδειγμα σε τέτοια κοινωνικά δικαιώματα, και βεβαίως βρήκαν την ευκαιρία να τα πάρουν όλα πίσω. Δηλαδή τώρα, όταν ο ξενοδοχοϋπάλληλος μέχρι το 2012, ακόμα και πιο πρόσφατα λέμε, έπαιρνε μέσο όρο 1.200 ευρώ πανελλαδικά. Αλλού έπαιρνε περισσότερο, αλλού ίσως λίγο λιγότερο, αλλά πάντως εκεί ήταν. Και είχε πολλά ρεπό το μήνα. Και είχε ωράριο πιο συγκεκριμένο, παρότι γινόταν και τότε φυσικά αυθαιρεσίες και εντατικοποίηση της δουλειάς. Όμως ότι έπαιρνε, για παράδειγμα, μετά αποζημίωση όταν τέλειωνε. Έπαιρνε επίδομα άδειας. Έπαιρνε δώρο Χριστουγέννων. Ήταν κατοχυρωμένα αυτά με γενικές, με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και δίνονταν, και σήμερα όλα αυτά έχουν ανατραπεί. Και έμπαινε και στο Ταμείο Ανεργίας για όλο το χρονικό διάστημα, για παράδειγμα. Και αυτά ανατράπηκαν, όπως και μια σειρά τομείς άλλων εργαζομένων που τέθηκαν και σωστά. Και αυτή η κατάσταση είναι παράδεκτη. Σήμερα έχουμε φτάσει πολύ χαμηλούς μισθούς, για παράδειγμα στους ξενοδοχοϋπάλληλους, έχουν φτάσει η κατάσταση της εντατικοποίησης να είναι απαράδεκτη, να είναι τεράστια, να εξουθενώνονται οι εργαζόμενοι και επιπλέον να έχουν να υποστούν αυτά που είπατε, τις καταγγελίες και σωστά που πρέπει και εμείς να τα αναδείξουμε περισσότερο, τα bullying ακόμα που μπορεί να φτάσουν και σε χειροδικία, που είναι μια άλλη μορφή εκμετάλλευσης, καταπίεσης και βασανισμού των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Άρα λοιπόν, και πλέον αυτό το καθεστώς το απαράδεκτο που έχει καθιερωθεί των ατομικών συμβάσεων, με την κατάργηση ουσιαστικά συλλογικών συμβάσεων, εμείς θα παλέψουμε, εφόσον υπάρχει συλλογική σύμβαση εδώ, πρέπει να κατοχυρωθεί. Αυτό είναι έσχος, να ζητάει ο κάθε μεγαλοεργοδότης ξεχωριστά από τον κάθε εργαζόμενο που έχει ανάγκη τη δουλειά του, να πάει εκεί και να υπογράφει ατομική σύμβαση. Μόνο μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και βεβαίως από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση, αλλά και από τις συλλογικές συμβάσεις, τις κλαδικές ή αυτά που επιβάλλουν με την πάλη τους στα σωματεία και υπογράφουν με την εργοδοσία, θα πρέπει να τηρούνται για όλους και να τηρούνται οπωσδήποτε για όλους. Και φυσικά τα νομοσχέδια που περνάνε
εμείς συμφωνούμε απόλυτα. Με τα αιτήματα, τι να σας πω τώρα. Δηλαδή, τώρα μην πω το 100% και θεωρηθεί υπερβολικό, αλλά εμείς συμφωνάμε με τα ζητήματα που θέσατε. Για παράδειγμα, έχει δίκιο ο πρόεδρος των μαγειρών να λέει, ας πούμε, ότι δεν μπορεί, ας πούμε, πέντε, για παράδειγμα, εργαζόμενοι μέσα στην κουζίνα να εξυπηρετούν, ας πούμε, 30 ανθρώπους, πέντε πάλι να εξυπηρετούν 50, πέντε πάλι, για παράδειγμα, να εξυπηρετούν 100 ή δεν ξέρω τι και 500. Και αυτό να γίνεται και το πρωί με το πρωινό και με το μεσημεριανό και με το βραδινό ή δεν ξέρω τι, ανάλογα τι προσφέρει ένα ξενοδοχείο ή μια μονάδα ή εκεί που δουλεύει ο κάθε εργαζόμενος μάγειρας ή στο χώρο των ευρύτερα του επισιτισμού. Άρα λοιπόν αυτά πρέπει να λυθούν. Και υπάρχει η αναγκαιότητα για τις σημερινές συνθήκες που έχουν αναπτυχθεί και η τεχνολογία, εντάξει, και οι ηλεκτρικές κουζίνες υπάρχουν και τα πάντα υπάρχουν. Υπάρχει δυνατότητα δηλαδή και ο άνθρωπος να μπορεί να έχει στοιχειώδες συνθήκες αξιοπρεπής εργασίας. Δεν είμαστε τώρα στον 18ο, στον 19ο, ούτε στις αρχές του 20ου, του πρωί, του προηγούμενου αιώνα, στον 21ο αιώνα είμαστε. Και υπάρχουν όλες οι δυνατότητες. Μαζί με άλλα, μη σας τρώω χρόνο, τα είπατε και η εκπρόσωπος των ξεναγών σωστά έθεσε μια σειρά ζητήματα. Για παράδειγμα, εμείς λέμε ότι η Ελλάδα δεν έχει κανένα συμφέρον να συμμετέχει στις κυρώσεις ενάντια στη Ρωσία, που έχει επιπτώσεις και στο ενεργειακό, αλλά και σε μια σειρά άλλους τομείς, και στον τουριστικό τομέα, αν θέλετε, ή αλλού, που σχετίζονται με τον τουρισμό, αλλά και με την ίδια τη γεωστρατηγική θέση της πατρίδας μας, της Ελλάδας. Εδώ πρέπει να τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν λύνονται οι πόλεμοι, ούτε σταματούν οι πόλεμοι με τάχατες κυρώσεις χωρών ή με το να εξοπλίζεις πολεμικά άλλες χώρες, την ίδια την Ουκρανία. Δεν λύνονται έτσι τα ζητήματα του πολέμου και της ειρήνης όταν υπάρχουν τόσο μεγάλοι ανταγωνισμοί. Αλλά θα ήθελα να σας θυμίσω, το ξέρετε βέβαια, αλλά να το σκεφτείτε παραπέρα. Όλες αυτές οι κατακτήσεις πάρθηκαν. Για παράδειγμα, έλεγα ότι μέχρι την κρίση την προηγούμενη που άρχισε το 2010 περίπου και τα μνημόνια κλπ. Και όλη η περίοδος που ακολούθησε, είτε σε φάση μεγάλης κρίσης, είτε σε φάση μικρής ανάκαμψης, αλλά και παλιότερα το ίδιο σε φάση καπιταλιστικής ανάκαμψης καλής σε μερικούς κλάδους, είτε μετά με την πανδημία που ξανακυλήσαμε σε νέα ύφεση αυτά τα δύο τελευταία χρόνια, είτε τώρα με τον πόλεμο, τη φετινή χρονιά, αυτούς τους μήνες και την ενεργειακή και την επισιτιστική κρίση που έρχεται, όλα αυτά τα ζητήματα ήταν κάτω από συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, κάτω από συγκεκριμένα πολιτικά συμφέροντα και οικονομικά μεγάλα συμφέροντα. Και οι κυβερνήσεις που υλοποίησαν αυτές τις πολιτικές ουσιαστικά οδήγησαν τους λίγους, αυτούς που λέμε μεγάλο κεφάλαιο, καπιταλιστές, πέστε τους όπως θέλετε ο καθένας, αλλά είναι εφοπλιστικό κεφάλαιο, εμπορικό κεφάλαιο, βιομηχανικό κεφάλαιο, αλλά οι μεγάλοι, όχι οι μικρές επιχειρήσεις, να θησαυρίζουν. Είτε σε φάση κρίσης, είτε σε φάση ανάπτυξης, είτε σε φάση που έχουμε πανδημία, είτε σε φάση που τελειώνει η πανδημία. Ας πούμε, ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, οι καπιταλιστές στην υγεία θησάβρισαν τα δύο χρόνια της πανδημίας. Την ώρα που απαξιώθηκε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας και ο λαός πλήρωνε από την τσέπη του και με τη ζωή του βέβαια, αλλά πλήρωνε και τα φάρμακα και το ένα και το άλλο και την ταλαιπωρία, χώρια τις επιπτώσεις που είχαν στις δραστηριότητές τους, στην οικονομία και για τους επαγγελματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, αλλά και για τους εργαζόμενους των διαφόρων κλάδων. Άρα βλέπουμε ότι είτε ανάπτυξη οικονομική έχουμε, είτε πολύ περισσότερο κρίση, πάλι την πληρώνει ο εργαζόμενος λαός με μειώσεις μισθών. Και οι λίγοι βεβαίως δεν έχουν τι να τα κάνουν τα λεφτά και τα στέλνουν και στο εξωτερικό και κάνουν και μια σειρά business. Και φυσικά το πολιτικό τους προσωπικό σε αυτή την κατεύθυνση δούλεψε. Για μην κοροϊδευόμαστε και εμείς σαν κόμμα τα λέμε καθαρά. Δηλαδή από το 10 και μετά το 12 ποιος ήταν? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, κυβέρνησε με κάτι άλλους μικρότερους. Πότε είχαν το Λάος, πότε είχαν τον Κουβέλη, πώς το λέγανε εκείνο το κόμμα. Πότε... Αυτό. Τα δύο βασικά κόμματα όμως, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ. Το 12 μέχρι το 14. Μετά άλλα 4,5 χρόνια πόσο έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, ένα μικρότερο κόμμα. Και μετά τώρα τα τελευταία δύο χρόνια η Νέα Δημοκρατία
με το Μητσοτάκη. Άρα και δυνατότητα είχαν να καταργήσουν νόμους και να τους αλλάξουν και να τους κάνουν καλύτερους, αλλά όλοι τους, ο ένας μετά τον άλλον, τους νόμους που ψήφιζαν, όχι μόνο διατηρούσαν τους παλιούς απαράδεκτους νόμους ενάντια στον εργαζόμενο λαό, ενάντια στο μικροεπιχειρηματία, ενάντια στον αγρότη και γενικότερα την εργατική τάξη και τον κόσμο της δουλειάς, αλλά έφερναν και καινούριους νόμους. Και οι τελευταίοι νόμοι επίσης αυτή την κατεύθυνση είναι και τους ψηφίζουν δυστυχώς και οι περισσότεροι, τα περισσότερα άρθρα. Τώρα το Κινάλ, το Πασόκ, έχει ψηφίσει το 75% των νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Άμα ψηφίσεις το 75% και στα υπόλοιπα 25% λες παρόν ή ρίχνεις λευκό ή ρίχνεις όχι και είσαι στην αντιπολίτευση, κάποιο λάκκο έχει φάβα εάν σκέφτεσαι να κυβερνήσεις αύριο. Θα πας στο 100%. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει το 50% των νόμων. Άρα και ακόμα και το νομοσχέδιο Χατζηδάκη, τα άρθρα του νόμου Χατζηδάκη, τα μισά τα ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά πρέπει να τα ξέρετε. Για τις επιλογές λέω τις πολιτικές, φυσικά δεν είναι της ώρας τώρα, γιατί μας απασχολούν τα ζητήματα. Αλλά κοιτάξτε, το ένα φέρνει το άλλο. Γιατί προχτές ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος ο κλιματικός με την πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής που τα επιβάλλουν και εδώ με τη συμφωνή γνώμη των αστικών κομμάτων, γιατί τους ενδιαφέρουν οι πράσινοι επιχειρηματίες για να βγάλουν λεφτά. Και εδώ στην ουσία πάμε σε μια ενεργειακή κρίση με προβλήματα στην ενέργεια. Καταργούν το λιγνίτη με απαράδεκτο τρόπο και φτάνει η χώρα να έχει ενεργειακή φτώχεια, να έχει ενεργειακή εξάρτηση και να έχει εκτείναξη των τιμών στα καύσιμα, στο ρεύμα κλπ. Που η λιγνητική παραγωγή πρέπει να λειτουργήσει αμέσως. Τώρα το έδωσαν, αλλά πάλι λένε μέχρι το 27. Δεν έχουν μυαλό καθόλου, γιατί η Ελλάδα έχει εγχώριες πηγές ενέργειας. Η θέση του ΚΚΕ είναι ξεκάθαρη και σε αυτό. Εμείς λέμε να χρησιμοποιεί η χώρα μας όλες τις μορφές ενέργειας. Και το λιγνίτι και τη γεωθερμία και το υδάτινο δυναμικό που έχει, γιατί έχει πολλές λίμνες, ποτάμια και από εκεί μπορεί να... Και τις ανανεώσιμες πηγές βεβαίως με έλεγχο στα αιωλικά πάρκα για να μην καταστρέφεται περιβάλλον ή για να μην καταστρέφεται αγροτική κτηνοτροφική παραγωγή. Γιατί έχει και αέριδες, έχει Ελλάδα, έχει και ήλιο για τα φωτοβολταϊκά, ναι, αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο και έλεγχο γι' αυτά. Και το φυσικό αέριο να αξιοποιήσει τους υδρογονάνθρακες που έχει και στο Ιόνιο και στο Αιγαίο ή εδώ νότια της Κρήτης και λοιπά που έχουν σταματήσει και οι έρευνες και την ίδια στιγμή κλείνουν τα πετρέλαια στην Καβάλα που ήμουν προχτές. Άρα λοιπόν υπάρχουν πηγές ενέργειας που μπορεί η Ελλάδα να έχει άπλετα, χωρίς φτώχεια ενεργειακή, ξαναλέω, χωρίς καμιά ενεργειακή εξάρτηση και χωρίς πολύ περισσότερο ο κόσμος να βάζει το χέρι στην τσέπη για να πληρώνει συνεχώς την ακρίβεια του ρεύματος και όλα αυτά. Και στα πλαίσια αυτά λένε και ψέματα, διότι βάζουν φόρους για το διοξίδιο του άνθρακα, για τους ρήπους, βάζουν το χρηματιστήριο ενέργειας, βάζουν διάφορους πράσινους φόρους και μετά σου λέει γιατί είναι ακριβώς ο λιγνίτης, ακριβένει ο λιγνίτης, που είναι το πιο φθηνό. Γιατί ακριβώς όλα αυτά τα μέτρα που παίρνουν οδηγούν στον ακριβένει τότε ο λιγνίτης. Και τώρα μετά τον πόλεμο που ανέβηκε το φυσικό αέριο το ρώσικο, λοιπόν, που έχει μειωθεί η τιμή του λιγνίτη, τρέχουν να λύσουν το πρόβλημα. Και την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τα λαϊκά νοικοκυριά να πληρώνουν διακοπές ρεύματος και τέτοια, επειδή χρωστάνε, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν και πάει λέγοντας πώς να τα πληρώσουν. Εμείς έχουμε κάνει και πρόταση νόμου για όλα αυτά. Την έχουν αρνηθεί όμως τα άλλα κόμματα. Έχουμε κάνει πρόταση νόμου και για τις διακοπές ρεύματος. Έχουμε αιτήματα συγκεκριμένα. Έχουμε κάνει και ξεχωριστά για τους εργαζόμενους, για λαϊκά νοικοκυριά, με το όριο, ανάλογα τι έχουν τα εισοδήματα και λοιπά, αν είναι άνεργοι που πρέπει να εξαιρεθούν και λοιπά. Έχουμε κάνει πρόταση για τους αγρότες ξεχωριστά, που είναι και ειδικό ζήτημα. Έχουμε κάνει πρόταση για τους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις επίσης, ότι πρέπει να εξαιρεθούν με πλαφόν στις τιμές ρεύματος, με κατάργηση χρεών που έχουν σε τράπεζες, σε εφορία,
συγκεκριμένη πρόταση νόμου. Με το να επιστρέψει το αφορολόγητο, με το να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής, με το να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, για τον ενιαίο φόρο κατανάλωση, επίσης τα καύσιμα και μια σειρά. Τέλος πάντων, μην σας τα λέω, μπορεί να σας δώσουμε και αναλυτικά την πρόταση και σε αυτά πρωτοστατεί και ο βουλευτής του κόμματος, ο Μανώλης ο Συντιχάκης, μέσα στη Βουλή, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Αλλά ξέρετε, πρωτοστατούμε μεν, αλλά ξέρετε ότι έχουμε 15 στους 300 και μονίμως είμαστε με 15 ψήφους κατά στα αντιλαϊκά μέτρα και μόνο 15 ψήφους όταν κάνουμε τέτοιες προτάσεις νόμους που σας αφοράν όλους. Άρα λοιπόν και από αυτή τη σκοπιά, επιτρέψτε μου να πω, γιατί το αργότερο σε ένα χρόνο θα έχουμε και εκλογές, θα πρέπει να το σκεφτείτε. Ο καθένας με τους δικούς του προβληματισμούς, με κάποιες ενστάσεις που μπορεί να έχει βεβαίως, με βελτιώσεις που και εμείς πρέπει να βελτιωθούμε ακόμα περισσότερο, αναμφίβολα. Όμως θα πρέπει όλοι μας συλλογικά ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Και χρειάζεται ενότητα, αλλά ενότητα του λαού πρώτα απ' όλα. Δηλαδή ο εργάτης, ο υπάλληλος, ο ξενοδοχοϊπάλληλος, ο οικοδόμος, ο οποιοδήποτε, ο εργάτης στη βιομηχανία, δεν έχει να χωρίσει τίποτα με τον μικροεπιχειρηματία, τον μικροεπαγγελματία, τον οικογενειάρχη, με τον αγρότη που παλεύει στο χωράφι του ή ξέρω εγώ, προσπαθεί να επιβιώσει με τα ζώα του στο χωριό και να ζήσει στον τόπο του. Όλοι αυτοί πρέπει να είναι μια γροθιά. Γιατί και τα μαγαζιά, είτε της εστίασης, είτε τα εμπορικά, είτε της διασκέδασης, δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν άμα δεν πληρώνεται ο εργάτης, άμα είναι άνεργος, ο ξενοδοχοϋπάλληλος, άμα δεν έχει επιδόματα, άμα ο αγρότης δεν έχει παραγωγή και έχει μόνο τεράστιο κόστος παραγωγής και δεν μπορεί να πάρει ελάχιστη εγγυημένη τιμή για τα προϊόντα που πουλάει. Έτσι γίνεται. Αυτά πάνε αλυσίδα. Και μένουν και τα μαγαζιά χωρίς δουλειά, όλα, και βεβαίως ο κόσμος να υποφέρει για το πώς θα ζήσει, πώς θα πληρώσει το ενίκιο, πώς θα πληρώσει το ρεύμα, αν δεν έχει ενίκιο, πώς θα πληρώσει το παιδί του για να σπουδάσει ή δεν ξέρω τι, πώς θα πληρώσει το γιατρό όταν χρειαστεί. Λοιπόν, με αυτές τις σκέψεις θα ήθελα πάλι να σας ευχαριστήσω, γιατί αυτή η συζήτηση δεν τελειώνει όπως καταλαβαίνετε εδώ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια και με την ομιλία μου το βράδυ στο Κυπωθέατρο να πούμε πιο αναλυτικά και για όλες τις εξελίξεις και εδώ στην Κρήτη και για αυτά που μιλήσαμε τώρα, αλλά και για άλλα, τις διεθνείς εξελίξεις, τις οικονομικές εξελίξεις στην Ευρωζώνη, γιατί είναι στα πρόθυρα νέα μεγάλη οικονομική κρίση και πρέπει να προετοιμαζόμαστε και πρέπει να προετοιμαζόμαστε και από κάθε άποψη σαν λαός. Κυρίως για να ανοίξουμε ένα ελπιδοφόρο μέλλον, γιατί έχουμε δύναμη. Άμα ο λαός ενωθεί και παλέψει σωστά, σε σωστή κατεύθυνση και καταλάβει ποιος είναι ο πραγματικός του αντίπαλος, τότε θα έχουμε αποτελέσματα πιο ελπιδοφόρα. Σας ευχαριστώ.